Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο The Life After Law School, σεζόν 2, σε ένα ακόμα επεισόδιο με τον Αδάμ και την Ωρεοζήλη, όπου σήμερα έχουμε μαζί μας και καλεσμένη την Νικολέτα Σάρου, Νικόλ για εμάς τους φίλους, για την οποία πρώτα θα μας πει δύο λόγια ο Αδάμ και μετά η ίδια. Καλώς ήρθες, Νικόλ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε για μένα. Η Νικόλ είναι παλιά μας φοιτητρία. Εν τέλει, έχει τελειώσει τη στρατιωτική νομική και τώρα εργάζεται, θα μας πει ίδια σε τι πόστο ακριβώς και κάτι άλλο θα μας πει ίδια, το οποίο δεν μας το έχει πει ακόμα και μας το κατάλληλα έκπληξη. Ξεκινάμε. Καλώς ήρθες, Νικόλ. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή την πορεία μου. ναι, εντάξει, ίσως όχι τόσο. Λοιπόν, όντως... Ναι, Νικόλ, από την αρχή. Πάρτε από την αρχή, στρατιωτική σχολή νομικής. Ναι, από την πολύ αρχή θα το πάω. Λοιπόν, όντως, ξεκίνησα το 2011 να φοιτώ στη ΣΑΣ, στο τμήμα νομικής. Αποφύτησα το 2016 και μετά δούλεψα για 2 χρόνια, εργάστηκα στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Εκεί περισσότερο έχουμε καθήκοντα εφαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας, την οποία κυρίως εφαρμόζουμε, έχουμε δηλαδή μια εφαρμογή, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα και δουλεύουμε όλοι, είμαστε διασυνδεδεμένοι όλες οι υπηρεσίες της Ελλάδας σε αυτό το σύστημα. Μετά τα δυόμιση περίπου χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς, ας πούμε, ανήλυσε μας λίγο, τι ακριβώς, τι κοιτάτε, ότι αυτός ο οποίος δεν έχει το στράτευμα, δεν κατατάσσεται, ποιο είναι το αντικείμενο στρατολογικής νομοθεσίας, ας το πούμε. Ναι, κυρίως η στρατολογική νομοθεσία στηρίζεται στη συνταγματική υποχρέωση που υπέχουν οι Έλληνες πολίτες να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, τη στρατιωτική τους θητεία δηλαδή, και μετά εξειδικεύεται σε πάρα πολλές υπουργικές αποφάσεις που βγαίνουν και ρυθμίζουν κάποιες λεπτομέρειες αυτής της υποχρέωσης. Σε ποιες περιπτώσεις κάποιος δικαιούται να πάρει κάποια ευεργετήματα, όπως ας πούμε η μειωμένη θητεία, σε κάποιες περιπτώσεις δικαιούται να του χορηγηθεί αναβολή, δηλαδή να την μεταθέσει χρονικά αργότερα αυτή την υποχρέωσή του, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να απαλλαγεί τελείως από αυτή. Σε κάποιες άλλες, τι άλλο μπορεί να γίνει. Διοικητικής φύσεως είναι τα καθήκοντα αυτά, έτσι. Δεν έχετε κάποιο δικαστήριο ή να πάτε στο... να διευθετήσετε κάποια διαφορά, ας πούμε, με τον στρατολογηθέντα ή οτιδήποτε. Αυτό που λες ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να υπάρξει προσφυγή κάποιου πολίτη, ο οποίος για το χύψη λόγο θεωρεί ότι κάτι δεν εφαρμόστηκε σωστά ή ότι κάτι τέλος πάντων τον αδικεί και θέλει να προσφύγει κατά μια διοικητική πράξη συνήθως, όπως ας πούμε μπορεί να είναι η επιβολή ενός προστίμου σε περίπτωση που κάποιος είναι ανυπότακτος. Ναι, κυρίως αυτά όλα τα ζητήματα άπτονται, θα τα έβαζα κάτω από την ομπρέλα του διοικητικού δικαίου περισσότερο. Απλά είναι όλα αρκετά εύκολα όταν δουλεύεις σαν εισηγητής σε μια στρατολογική υπηρεσία, γιατί γίνονται πάρα πολύ αυτοματοποιημένα. Υπάρχει εφαρμογή, οπότε κάποιος ας πούμε κάνει 2-3 κλικ και μπορεί να έχει μπροστά του να περνούνται αυτόματα όλες αυτές οι ενέργειες, να ελέγχονται, να τεκμηριώνονται, να βγαίνουν οι αποφάσεις και τα έγγραφα από ένα σύστημα. Οπότε κάποια στιγμή εφαρμόζεις φυσικά την νομοθεσία και χρειάζεται το, όχι χρειάζεται, αλλά είναι σημαντικό το ότι έχεις σπουδάσει και τελειώσει νομική και μπορείς να διαβάζεις ένα νομικό κείμενο και να το κατανοείς. Αλλά πολλά πράγματα δεν έχουν μια, πώς να το πω, διακριτική ευχέρεια. Είναι λίγο στάνταρ το πώς γίνονται στην πράξη. Αυτοματοποιημένα και ίσως είναι και καλύτερο, έτσι, γιατί γλιτώνεις λάθη και... παρεμβάσεις ή οτιδήποτε. Είναι... Και υπάρχει και αντικειμενικότητα. Ναι, εννοείται. Και τεκμηρίωση. Διακριτική διαχέρεια χωρί διάφορες διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με αυτό που την έχει. Οπότε, ας είναι. Ισχύει.
Δεν υπάρχει καμία διακριτική. Νικόλετα, Νικόλ, να σε ρωτήσω κάτι. Στην αρχή, θέλω να πάμε λίγο πίσω, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζουν ότι στη νομική... θέλω να πάμε λίγο πώς μπήκες και ότι, να πούμε και ότι τελείωσες τη νομική στα ίδια μαθήματα που φοιτήσαμε κι εμείς κανονικά, παράλληλα, ήσασταν εκεί με τις δολές σας. Κύριοι, πρώτη γραμμή, εντάξει, πάντα. Και σας βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά στην Αθήνα δεν το έχουν ζήσει αυτό και νομίζω ότι και στην Κομωτινή. Και δεν ξέρουν ότι στο κηλικείο τα λέγαμε με τους ασίτες. Οπότε, πες μας λίγο πώς και αποφάσισες να μπεις στη ιδιωτική νομική και τα χρόνια μέσα, πριν πάμε στη δουλειά πάλι. Ναι, ωραία. Αχ, τώρα μην γυρνάς πίσω. Λοιπόν, όντως αυτό που λες το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Υπάρχει έτσι μία, πώς να το πω, παρερμήνευση λίγο του τι θα πει κάποιος να σπουδάζει στη νομική σας. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μόνο τους στρατιωτικούς γιατρούς. Ίσως επειδή είναι και πλειοψηφία, εντάξει, δικαιολογείται αυτό. Και σου λέει, εντάξει, νομική σας, άρα τελειώνεις λογικά μέσα στη σας ένα αντικείμενο νομικής ή δεν ξέρουν τέλος πάντων τι και πώς. Οπότε ναι, θα το διευκρινίσω αυτό, ότι οι υποχρεώσεις που έχεις απέναντι στη νομική σχολή, το οποίο είναι στο ακέραιο. Είναι ουσιαστικά σαν να σπουδάζεις παράλληλα, σαν είσαι παράλληλα φοιτητή σε δύο σχολές. Υπάρχει η ΣΑΣ και έχει τα δικά της καθήκοντα, τις δικές της υποχρεώσεις, το δικό της, ας πούμε, πρωτόκολλο. Ίσως έχει και κάποια μαθήματα στρατιωτικής φύσεως, ανά τα έτη. Και υπάρχει και η νομική που παράλληλα σπουδάζεις κανονικά. Ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις, διαδικασίες που ισχύουν για έναν φοιτητή νομικής. Δηλαδή δεν ούτε απαλλάσσεις από κάτι, ούτε κλειτώνεις κάτι, ούτε την χάνει κάτι διαφορετικής εφαρμογής. Είναι όλα κανονικά και παράλληλα. Συντρέχουν αυτά τα δύο. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι η επιλογή τότε που έκανα βασιζόταν κυρίως στο ότι μου άρεσε η νομική σαν επιστήμη. Ανέκαθεν δηλαδή σκεφτόμουν ότι είναι κάτι πολύ ωραίο να μπορείς να σπουδάσεις κάτι που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και την απονομή της. Είχα έτσι και αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα να μετρώει από μικρή μέσα μου. Μέτρωγε αυτό το σαράκι. Και ναι, σκεφτόμουν ότι θέλω αρχικά, την νομική την είχαμε. Και μετά σκεφτόμουν ότι ωραία, μήπως να το δω τότε για σας νομική, γιατί εντάξει και στην Ελλάδα είμαστε και είναι και λίγο δύσκολο. Τότε είχε συμπέσει και χρονικά σε κάποια δύσκολα χρόνια που όλοι γνωρίζουμε εκεί πέρα αυτή τη δεκαετή, όχι δεκαετή ακριβώς, αλλά εκεί τα χρόνια αυτά, 11-12. Πέρασε ναι. Είχε εδραιωθεί η ελληνική κοινωνία ότι είμαστε σε κρίση πλέον, δεν είναι το 9, αυτό που είπε. Ναι. Λίγο μετά το 2008 θυμάμαι που άρχισαν περισσότερο να πυκνώνουν αυτές οι φωνές και να υπάρχει μια ανησυχία. Οπότε με βάση αυτή την ανησυχία και εγώ έκανα τότε το μηχανογραφικό μου και το συμπλήρωσα. Και ναι, είχα βάλει τη νομική σας σε περίπτωση που την πιάσω και μπορέσω να μπω, γιατί σκεφτόμουν και την πιο εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση. Σκεφτόμουν και ότι θα έχω τη δυνατότητα να σπουδάσω όμως παράλληλα σε ένα αντικείμενο που μου αρέσει. Οπότε στο μυαλό μου ήταν λίγο win-win κατάσταση. Λέω ότι εντάξει, πάμε να το δούμε πώς θα είναι. Να πω στο σημείο αυτό ότι εγώ είμαι μια αποτυχημένη υποψήφια σας. Γιατί να πούμε ότι γίνονται και αυτά, παιδιά. Δεν ήξερες. Έδωσα για εσάς και εγώ, γιατί για να περάσεις εσάς χρειάζονται να κάνεις πέρα από τις κανονικές πανελλήνιες, δίνεις και τα αθλήματα. Mm. Οπότε μήκος, σφαίρα, παιδιά δεν είναι εύκολα αυτά. Είναι σφαίρα για μέτρα. Δεν είναι εύκολα, Νικόλ. Προπονούμουν όλη τη χρονιά για να περάσεις εσάς. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα στις πανελλήνιες όπως κάνουμε όλοι. Και αφού πέρασα τα αθλήματα, γιατί πρώτα πέρασα τα αθλήματα και τα ψυχολογικά τεστ και τα ιατρικά τεστ. Ναι. Πρέπει να έχεις και κάποιο ύψος, πρέπει να είναι και τα μάτια σου καλά και τα αυτό και εκείνο, όσο ένας τέλος πάντων έχει όρια. Χαίρομαι εγώ ότι τα πέρασα όλα. Βγαίνουν οι Πανελλήνιες, 30 μόρια και έχασα τις σας. Α, ήταν με τα μόρια. Κλάμα.
Κλάμα για ρεζίλη, πολύ κλάμα μέσα στο σπίτι. Κρίνος, γιατί πέρασα απλή Θεσσαλονίκη και όχι εσάς. Κρίμα για τα κλίματα, εγώ θα έλεγα. Κρίμα για τα κλίματα. Θυμάμαι, νομίζω στα κλίματα παίζει να είχαμε συμπέσει κιόλας. Γιατί νομίζω σε θυμάμαι. Ναι, και ήμουν τόσο χαρούμενη. Πέρασα τα κλίματα, τελείωσε, είμαι μέσα στις σας. Να, γιατί, παιδιά, οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι 10 άτομα που παίρνουν. 10, 9, 20, max. Στην ιατρική είναι 30, ας πούμε. Τέλος πάντων, κάπως το δικαιολόγησα στον εαυτό μου ότι είναι λίγα άτομα και το ξεπέρασα εν συνεχεία. Αλλά θέλω να πω ότι γίνονται και αυτές οι αποτυχίες. Μπορεί κάποιος να δώσει να μην περάσει και η ζωή συνεχίζεται. Έχω δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω στην Νικόλ. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το συγκεκριμένο το βίντεο, το podcast τέλος πάντων, απευθύνεται σε ανθρώπους που σκέφτονται να μπουν στη ΣΑΣ. Αυτή την... Έτσι, αυτό το ακούσμα για αυτό το podcast, ας το πούμε, τουλάχιστον στο μυαλό μου, έτσι. Οπότε έχω δύο ερωτήσεις για την Νικόλ σε αυτό το στάδιο. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα στα 18 της, έτσι, να κάνει αυτά τα αθλήματα για να περάσει στη σχολή αυτή. Και κατά δεύτερον, το αν υπήρχαν τόσο, θα το πω, αν ο περιορισμός ήταν τόσο εμφανής, δηλαδή περιζόταν η ζωή σας από τη σχολή ή οτιδήποτε, αισθάνοσασταν περιορισμένοι, δεν μπορείτε να κάνετε πράγματα σε αυτές. Αυτό. Ωραία, ναι. Στο πρώτο θα απαντήσω ότι δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον εγώ, η δική μου προσωπική εμπειρία, εντάξει, δεν ήμουνα και η υπεραθλήτρια. Σαν παιδάκι ψιλογυμναζόμουν, αλλά σε πράγματα πολύ, ας το πούμε, πολύ light. Έκανα ρυθμική γυμναστική, κάτι τέτοιο. Οπότε ξαφνικά, όταν έχεις τόσο δύσκολα όρια, τα οποία συνήθως οι περισσότεροι, να, όπως λέει ας πούμε και η Ωρεοζήλη, προσπαθούν να τα βγάλουν και να τα φτάσουν μέσα σε ένα χρόνο. Εντάξει, νομίζω ότι σε φτάνουν πάρα πολύ στα όρια σου, σε συνδυασμό με το διάβασμα που έχεις να κάνεις, το άγχος. Και το άλλο αρνητικό για μένα, το οποίο θα το θίξω, είναι το γεγονός ότι έχουν θέσει τέτοια όρια για άντρες και γυναίκες, το οποίο είναι άδικο για μένα. Έβλεπες τα αγόρια τότε ότι τίποτα, σε μία-δύο προπονήσεις τα είχαν πιάσει τα όρια, τα είχαν ξεπεράσει, δεν ξέρω, είχαν πάει αλλού. Και εμείς πασχίζαμε και πάλι ήμασταν οριακά. Εγώ δηλαδή, τουλάχιστον. Νικολέτα, να επιβεβαιώσω εδώ πραγματικά ότι τότε θυμάμαι να έχω δίπλα μου κάτι παιδιά, κάτι παλικάρια, παιδί μου στα 18, που πηδούσαν μία φορά και είχαν φτάσει το άλμα 4 μέτρα που ήθελε, ή που έδιναν μία σφαίρα και το 9 μέτρα ήταν, είχε φύγει. Και πραγματικά έλεγα, δεν μπορεί να είναι τόσο άδικο το σύστημα και να μην βλέπει ότι εγώ έχω το 1 δέκατο του χεριού του. Και για να τις βγάλουμε τις προπονήσεις, εγώ όταν τελείωσα το χιλιάρι, γιατί είναι 1000 μέτρα σε 4 λεπτά, πρέπει να κάνεις. Ναι, κάτι τέτοιο. Έκανα με το μέσα στην προπονήση. Δηλαδή, ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια που είχα κάνει και τις προπονήσεις πολλές φορές με το, γιατί δεν το δεν ξεπερνάς τον εαυτό σου εκείνη την ώρα, γιατί λες πρέπει να μπω, πρέπει να ξεπεράσω τους άλλους, γιατί τρέχεις και παράλληλα διαγωνίσεις, δεν τρέχεις μόνος σου. Είναι πολύ ανταγωνιστικό και αυτό εκείνη την ώρα που πλακώνει σε μένα διπλανό γιατί θα σου φάει τη θέση. Ναι. Αλλά όλες οι κοπέλες, το θυμάμαι, Νικόλ, επιβεβαιώνω, ήμασταν όλες, ρίξα ακόμη μία βολή, πάμε να περάσουμε το όριο και τα γόρια είχαν ήδη φύγει. Ναι. Οπότε, και αυτοί, ναι, ας πούμε, είχαν ήδη φύγει. Ναι. Είχαν ήδη φύγει, πήγανε και καφέ στην πλατεία, μη σας πω. Και πήγανε καφέ στην πλατεία. Ισχύει. Και εμείς με διάβασμα όλη τη χρονιά που από το διάβασμα, συγγνώμη κιόλας, αλλά λίγο παχαίνεις, λίγο ξεχνιέσαι, λίγο έτσι. Και έρχεσαι στο τέλος της χρονιάς, πρέπει να είσαι top. Ας μην όμως. Οπότε ξεκινούσε η προετοιμασία για αυτά τα αθλήματα εν τέλει? Δεν ήταν όλη τη χρονιά, ήταν κάποιους μήνες πριν. Όποτε ήθελες, αλλά εγώ προσωπικά το καλοκαίρι το πιάσα, γιατί δεν προλάβαινες. Δηλαδή το πιάνες 3 μήνες πριν τις Πανελλήνιες. Δεν προλάβαινες. Πού να κάνεις και προπονήσεις? Νικόλα, ξέρω εσύ, μπορεί να ήσουν πιο οργανωμένη. Ήμουν fit. Κάποτε. Τότε. Ναι, δεν ξέρω. Τότε τα πήγαινα παράλληλα τα αθλήματα. Πάμε και στην άλλη ερώτηση που έκανα, Αδάμ, που είναι πάρα πολύ σημαντική επίσης.
για τους περιορισμούς στη σχολή. Με συγχωρείτε όλα που διέκοψα. Με πιάνει το... Όχι καθόλου. Αυτή την ερώτηση ναι, θα την απαντούσα και είχα στο νου μου ότι τώρα είναι η ώρα σου να δικαιωθεί εκείνο το κλάμα που είχες ρίξει, να χαρείς, δεν άξιζε τον κόπο. Και κοινωνικό μήνυμα. Για πόσα πράγματα στεναχωριόμαστε που τα βλέπουμε μετά και λέμε για εκείνο στεναχωριόμουν, δεν άξιζε τον κόπο. Δεν άξιζε τον κόπο το κλάμα, αλλά άξιζε, δεν πειράζει. Δεν άξιζε τον κόπο, Νικόλ, δεν το πιάσα εγώ. Κάτω λίγο πιο... Για να... Να... Ναι, θα το κάνω. Ότι εντάξει, δεν θα πω το όλα για κάποιο λόγο γίνονται και δεν ξέρεις ποτέ που θα σε φέρει η ζωή και τέτοια. Αλλά θέλω να πω ότι πολύ, όχι πολύ, αλλά υπήρχε ένα ποσοστό παιδιών που μπαίνανε στη σχολή και ενώ είχαν καταβάλει όλη αυτή την προσπάθεια που λέμε, εν τέλει το μετάνιωναν ή δεν άντεχαν ή έβλεπαν ότι το περιβάλλον αυτό παρά είναι πιεστικό, γιατί φεύγεις από ένα περιβάλλον πανελληνίων που έχεις περάσει όλο αυτό το άγχος, την κλεισούρα του διαβάσματος, της απομόνωσης και μπαίνεις σε ένα άλλο περιβάλλον το οποίο επίσης δεν είναι και ακριβώς κατασκήνωση. Δεν είναι μια... Δεν είμαστε μια ευχαριστή ατμόσφαιρα πάντα. Έχει το ψυχολογικό του το ζόρι κάποιες φορές και μόνο δηλαδή από τις συνθήκες και μόνο από το πρόγραμμα που έχεις, από το πρωινό ξύπνημα στις 6-6.30 η ώρα κάθε μέρα, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι δύσκολο κάποιος να ανταπεξέλθει. Και χρειάζεται να το σκεφτεί και καλά πριν μπει σε όλον αυτόν τον ενθουσιασμό και πει ναι, πάμε, το έχουμε. Μακάρι να μπει στη διαδικασία ειλικρινά κάποιος να σκεφτεί ότι ναι, όμως τώρα οι πραγματικές συνθήκες που θα έχω είναι αυτές που ανταποκρίνονται σε αυτό που είμαι ή σε αυτό που μπορώ να αντέξω. Ή έστω ότι κάποιος δεν είναι σίγουρος και θέλει να το δοκιμάσει, πάλι έχει ένα περιθώριο αν δει ότι δεν του κάνει να φύγει. Δεν θέλω να διώξω τους υποψήφιους που το σκέφτονται. Απλά θέλω να τονίσω ότι όντως υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Δεν είναι ότι σπουδάζεις μόνο χαλαρά, ήρεμα και ωραία σε ένα πανεπιστημιακό αντικείμενο και είναι μόνο αυτό η ζωή σου. Γιατί και το λες. Άρα, άμα καθυστερείς να τελειώσεις, τι γίνεται. Πώς τελειώνεις εσάς, όλο αυτό πώς λειτουργεί. Αν φτάσεις κάποια μαθήματα, ας πούμε, και φτάσεις πέμπτο έτος, τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, πώς λειτουργεί. Ναι, επειδή η σχολή σε φιλοξενεί τουλάχιστον υποχρεωτικά μέχρι τα 4 έτη, μετά αν δεν τελειώσεις το αντικείμενο των σπουδών τέλος πάντων μέσα σε αυτά τα έτη, συνεχίζεις και μένεις, δεν διαγράφεσαι, μένεις για κάποια χρόνια και νομίζω πως αυτό έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αντίστοιχα της σχολής του οπιθήτα. Δηλαδή, εφόσον δεν σε διαγράφει το τμήμα του οπιθήτα, συνήθως δεν θα μπει και η σχολή εσά στη διαδικασία να σε διαγράψει. Θα είσαι κάτι σαν επιπτυχίο φοιτητές, έτσι τους λένε αυτούς, επιπτυχίο, και έχουν κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις να παρουσιάζονται μία στις τόσες στη σχολή, να λένε ότι εδώ είμαι ακόμα, υπάρχω. Και τους ρωτάνε συνήθως πώς πάει το διάβασμα. Εκεί ίσως όντως προσπαθούν μετά λίγο να σε σπρώξουν στο άντε παιδί μου, τελείωνε, πάρε τη πτυχία σου. Αλλά ναι, πρέπει να φτάσει και να έχουμε εκεί. Γενικά όμως είναι οι άριστοι μαθητές που μπαίνουν. Και γι' αυτό και τώρα δεν το λέω να χειροκροτήσουμε. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ψηλές οι βάσεις. Οπότε τα παιδιά τα οποία μπαίνετε... Είναι έτσι και σου έχουν μάθει στο διάβασμα. Οπότε αυτό που ξέρω είναι ότι τελειώνουν και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, θυμάμαι ότι λέγαμε οι σασίτες ήταν στα 4 χρόνια τέλος. Έχουμε φύγει. Και δεν είναι ότι τους το χάριζε, είναι ότι παλεύατε γι' αυτό μέσα πάρα πολύ άγρια για να τελειώσετε στα 4 χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι επειδή έχεις στο μυαλό σου ότι τώρα καλύτερα είναι να τελειώνω, γιατί μετά ξεκινάει και η δουλειά, η οποία είναι και λίγο μια στάνταρ δουλειά και πολλοί την έχουν ανάγκη ούτως ή άλλως και οικονομικά και για να βιοποριστούν περισσότερο. Οπότε αυτό σου δίνει ένα κίνητρο και μια όθηση προς το να αποφοιτήσεις. Εντάξει, εγώ για να πω την αλήθεια, κάτσε και ένα εξάμεινο παραπάνω. Παιδιά, τι να κάνω, το ιδιωτικό διεθνές με έφαγε. Αλλά πέρασε πολύ ωραία παρόλα αυτά. Σε καταλαβαίνω. Οπότε δεν το μετανιώνω.
Ήταν ωραίο αυτό το έξτρα εξάμεινο. Ξεκουράστηκα κιόλας. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνεται κάτι αν αργήσεις λίγο. Μέχρι και, ξέρω περιπτώσεις, νομίζω μέχρι 2 χρόνια είναι το περισσότερο που ξέρω εγώ προσωπικά. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά μέχρι και 2 χρόνια κάποιος να καθυστερήσει δεν έγινε κάτι, ναι. Απλά συνεχίζει και παρακολουθεί μαθήματα, προσπαθεί να τελειώσει, να αποφοιτήσει. Αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Και ήμασταν εκεί που έχεις μπει στη σχολή, τα έχεις καταφέρει. Τρως κάποιους περιορισμούς, όπως είπαμε, αλλά αν κάποιος είναι συνειδητοποιημένος, γιατί εγώ αυτό κρατάω από αυτό που είπες, ότι παιδιά, αν είστε συνειδητοποιημένοι ότι αυτό θέλετε, τα δίνει αυτά στο τέλος, αποδίδει. Δεν είναι κάτι που εν τέλει δεν είχες. Μπήκες και βγήκες εργαζόμενη. Δηλαδή, κάτι το οποίο δεν είναι στάνταρ και εκείνη την περίοδο, ειδικά 2015 που βγήκαμε. Ακόμη και εκεί και αν δεν ήταν στάνταρ. Οπότε, αυτό σου το έδωσε. Και μετά, συνεχίζουμε την πορεία σου. Τι κάνεις, πας στην Κοζάνη, από ό,τι καταλαβαίνω, όπου εκεί είναι υποχρεωτικό να πας κάπου. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνεις το αγροτικό, κάνεις μια μετάθεση μακριά. Δεν έχουμε περιοχές παραμεθόριες. Τώρα το 2011 νομίζω έγινε αυτό. Έγινε συγχώνευση των γραφείων. Παλιά υπήρχαν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, υπήρχε και από ένα στρατολογικό γραφείο. Κάπως πώς είναι τα ΚΕΠ που υπάρχουν παντού. Πας σε ένα από μακρισμένο μέρος και λες, υπάρχει και εδώ ένα ΚΕΠ. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Υπήρχε παντού ένα στρατολογικό γραφείο και αυτά το 2011 με ένα νόμο, τώρα δεν θυμάμαι ποιον ακριβώς, συνενώθηκαν και πλέον υπάρχει μόνο στο κέντρο της περιφέρειας. Ας πούμε για τη Θεσσαλία υπάρχει στη Λάρισα, για τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει στην Κοζάνη αντίστοιχα. Και οπότε εντάξει, αυτό είναι κάπως θετικό γιατί δεν έχει τις μεταθέσεις του στρατού. Αυτό δηλαδή που λένε κάποιοι για ευρώ και φοβούνται και παραμυθωρικά, δεν τα έχεις σαν μεταθέσεις όταν είσαι στο νομικό σώμα. Νικολέτα, ερώτηση εδώ, μια που είπες στο στρατό. Λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Μετά τη ΣΑΣ, εσείς ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση να μπορείτε να επιλέξετε. Η αδερφή μου ως ψυχολόγος επέλεξε αεροπορία ανάμεσα σε στρατό και σε πυροβολικό, νομίζω, κάτι είναι. Στρατό ξηρά, ναυτικό, μπράβο και αεροπορία. Οπότε, εσείς είχατε αυτή την επιλογή, σας νομική, επιλέγεις μετά από πάση ή είναι στάνταρ? Όχι, δεν επιλέγεις κλάδο, γιατί το νομικό σώμα είναι κοινό σώμα. Υπάρχουν κάποια σώματα τα οποία είναι κοινά, το οποίο σημαίνει ότι για όλους τους κλάδους, στρατό ξηρά, ναυτικό, αεροπορία, είναι ένα, είναι μόνο αυτή. Και αναλόγως μετά υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, λιγότερες για μας και γι' αυτό νομίζω δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα επιλογής και είναι αναλόγως μετά με το που θα τοποθετηθείς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εδώ είναι ότι συμπληρώνεις τοποθεσία, τόπο προτίμησης που θα ήθελες να τοποθετηθείς εκεί στην ορκομοσία σου δηλαδή, συμπληρώνεις και κάποιους τόπους προτίμησης. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα δηλώσει Θεσσαλονίκη σαν πρώτη επιλογή. Και τότε με το σκεπτικό ότι είχα αποφοιτήσει από τη σειρά μου πρώτη, ήμασταν έτσι λιγότερα άτομα, αλλά ήμουν η πρώτη και σκέφτηκαν ότι θα σε πάμε Κοζάνη, γιατί είναι πιο κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει σαν πρώτη σου επιλογή. Εγώ δεν το φανταζόμουν ότι μπορεί να ισχύει αυτό. Να πηγαίνει. Είμαστε πρώτη επιλογή, λοιπόν. Δεν είσαι πρώτη. Γιατί είναι δύσκολο. Η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη θα θέλω. Αλλά πάντα στην Κοζάνη έχει, ρε παιδάκι μου, έχει ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, πολύ κρύο. Είναι κοντά. Έχει καρναβάλι, να το πούμε αυτό, το καρναβάλι. Εντάξει. Ας είναι. Έχει ωραία φύση. Εντάξει, είναι παρείστικη. Δεν θα πω ότι ήταν άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν με χάλασε κιόλας που λένε. Καλά ήτανε, γιατί είναι ένα πολύ πιο χαλαρό και ξεκούραστο περιβάλλον από το να πας, ας πούμε, σε μια στρατολογική υπηρεσία Αθήνας που γίνεται ο κακός χαμός και ειδικά πριν αποκτήσουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που γίνονται τα πράγματα μέσω του site. Γινόταν λίγο ο κακός χαμός από κοινό και προσέλευση κόσμου και εξυπηρέτηση κόσμου. Οπότε η Κοζάνη ήταν ένα ήσυχο περιβάλλον, το οποίο σου έδινε τη δυνατότητα παράλληλα με τη δουλειά σου να κάνεις άλλα πράγματα, τα οποία έκανα και αξιοποίησα. Άρα, γυρνώντας πίσω, θα έλεγα ότι ήταν μια χαρά σαν επιλογή τοποθέτηση. Μου βγήκε καλό δηλαδή. Πού πήγαμε μετά, το ταξίδι που συνεχίστηκε.
Λοιπόν, μετά το ταξίδι συνεχίζεται στην Αθήνα, γιατί αυτό τώρα, ωραία πάσα, έδωσε στον εαυτό μου πριν. Εφόσον η δουλειά της στην Κοζάνη ήταν κάτι ξεκούραστο που κυλούσε ήρεμα και ωραία, είχα τη δυνατότητα εγώ αντίστοιχα να ψαχτώ και σε άλλα πράγματα. Και τότε ήταν που είχε βγει, νομίζω, προκήρυξη. Τέλος πάντων, είχαν βγάλει ένα έγγραφο στο οποίο ζητούσαν κάποια άτομα για θέσεις μηχανογράφησης. Τέλος πάντων, ζητούσαν άτομα να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. Και έπρεπε πρώτα να περάσεις κάποιες εξετάσεις σε μαθήματα αντίστοιχα με τον προγραμματισμό. Μαθηματικά είχε ΑΕΠ τρίτης ηλικίου, το οποίο εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά. Ναι, αλήθεια. Και αγγλικά, αν δεν είχες προφήσιανση. Αλλά εντάξει, αυτό το είχαμε. Και εφόσον περνούσες σε αυτά τα μαθήματα, μπορούσες μετά να φοιτήσεις στη ΣΠΗ, Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έτσι, αναλύεται αυτό. Οπότε το είδα αυτό και σκέφτηκα ότι γιατί να μην το δοκιμάσω. Ούτως ή άλλως η δουλειά μου ήταν αρκετά αυτοματοποιημένη, είχα τον ελεύθερο χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα και μια περιέργεια για το πώς λειτουργούν οι εφαρμογές, πώς μπορείς να φτιάξεις μια εφαρμογή, ένα site, ή πώς λειτουργούσε ακόμα και η δική μας εφαρμογή που είχαμε τότε στη δουλειά και τη χρησιμοποιούσαμε κάθε μέρα. Οπότε, ναι, έδωσα τις εξετάσεις, πέρασα σε αυτή τη σχολή και μετά για ένα εξάμηνο ξεκίνησα τη φοιτησή σε αυτή τη σχολή προγραμματιστών. Προγραμματιστών αναλυτών. Γέννης προγραμματιστής. Ωραία. Από εκεί. Εδώ ναι. Το ήξερα, αυτό δεν είναι κρίσιμο, αλλά είναι τέλειο το ζητάει. Κάνεις αυτό και συγχαρητήρια. Και αυτό είναι η αξιοποίηση του χρόνου, όπως είπες. Αυτή είναι η έκδοση, όμως... έχουμε κι άλλη. Έχετε κι άλλη, ας πούμε. Συνεχίζεται η έκδοση. Έχουμε και άλλη έκπληξη. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Ωραία. Όχι. Νικόλ, να σε ρωτήσω, για να μπεις σε αυτή τη σχολή, είσαι μέσα στο στρατό και δίνεις. Είναι εσωτερική η προκήρυξη που βγήκε για το ποιοι μπορούν. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε ο καθένας. Είναι εσωτερική στρατιωτική σχολή. Σαν στρατιωτικό σχολείο. Στρατιωτική σχολή. Ναι, ακριβώς. Είναι σαν στρατιωτικό σχολείο. Το θετικό όμως είναι ότι προσλαμβάνουν προσωπικό εκπαιδευτικό από πάρα πολλά τμήματα αντίστοιχα ηλεκτρονικών και μηχανολόγων της χώρας. Οπότε έχεις ένα πολύ καλό επίπεδο αυτομάτως και σε βοηθάει πάρα πολύ να έρθεις και σε επαφή με το αντικείμενο, ειδικά όταν είσαι άσχετος, όπως ας πούμε ήμουνα εγώ άσχετη, το ότι είχαμε καθηγητές από την ΑΣΟΕ, από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το ΕΚΠΑ. Ήταν πολύ θετικό για να μάθω τα πρώτα, τα βασικά της πληροφορικής. Βέβαια. Και ειδικά όταν αυτός το προσφέρει, δηλαδή είναι τρομερό γιατί είναι εσωτερικό, που έχετε το δικαίωμα και με τους καλύτερους. Και για συνέχισε μας την πορεία σου, γιατί έχει πολλά ακόμα να πεις και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τελειώνοντας αυτή τη σχολή, είχα κάνει και μια πτυχιακή εργασία, είχα έρθει γενικά σε επαφή με το αντικείμενο, ήταν κάτι το οποίο είχα καταλάβει ότι μου αρέσει. Και ήξερα ότι θα μπορώ να δουλέψω πάνω στη μηχανογράφηση, γιατί σαν νομικό σώμα, χρησιμοποιώντας και αυτή την εφαρμογή που ξεκίνησα να λέω στην αρχή, έχουμε ένα δικό μας μηχανογραφικό κέντρο, το οποίο ασχολείται με την συντήρηση και ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής και παράλληλα μετά και με διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προσθεθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι το site που έχουμε, το stratologia.gr, και πολλές υπηρεσίες έχουν προσθεθεί και μέσω του Gov, είναι διαθέσιμες στους πολίτες. Και τι άλλο, ναι, και τα τελευταία επίσης χρόνια, τα 2-3 τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει και αυτό που λέμε διαλειτουργικότητα. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να διασυνδεθούμε με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε κάποιες ενέργειες να γίνονται με αποφυγή της γραφειοκρατίας, να γίνονται όσο πιο αυτοματοποιημένα γίνεται, να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος, ο εμπλεκόμενος. Οπότε ασχολούμαι πάνω σε αυτό το αντικείμενο αποκλειστικά τα τελευταία περίπου 4 χρόνια. Δηλαδή με το που αποφύτησα από αυτή τη σχολή, τοποθετήθηκα μετά σε αυτή τη θέση και έκτοτε δουλεύω ουσιαστικά σαν προγραμματίστρια αποκλειστικά. Ναι. Αυτή ήταν, ας πούμε, λίγο η έκπληξη. Αυτό ήταν το plot twist. Ναι, το ξέρω.
Γιατί σε πάρα πολλούς κάνει εντύπωση το γεγονός ότι πώς γίνεται, έχεις τελειώσει νομική, πώς γίνεται να ασχοληθείς, ας πούμε, με τον προγραμματισμό, τι σχέση έχει νομική με την πληροφορική, με τον προγραμματισμό, πώς μπορείς να πας από, ας πούμε, ένα θεωρητικό επιστημονικό πεδίο σε ένα πιο STEM πεδίο. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα γύρω από αυτά. Δηλαδή, εγώ θα πω από τη δική μου εμπειρία ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, ειδικά στην αρχή, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Και πιστεύω ότι αυτό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, και το λέω, ότι στη νομική δεν είναι μόνο θεωρητικό αντικείμενο σπουδών. Σου μαθαίνει πολύ περισσότερα εργαλεία από αυτά που πιστεύουν πολλοί. Έχεις ήδη τα εργαλεία του πώς να κάνεις έρευνα, τα research skills, μαθαίνεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία problem solving και επίλυσης προβλημάτων. Απλά είναι διαφορετικής ίσως φύσης στο ένα αντικείμενο και διαφορετικής φύσης στο άλλο. Αλλά τα εργαλεία υπάρχουν ήδη, πιστεύω. Και είναι σημαντικό να τα αξιοποιούμε προς το καλύτερο. Εξαιρετικά. Ναι. Αλλά να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Πες ότι συνέχισες στο καθαρά νομικό σώμα της, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, γιατί είναι πιο κοινό, είπες. Πού θα κατέληγες, ας το πούμε, τι θα έκανες μετά, τι αναλυτικές πορείες μπορεί να έχει κάποιος από το νομικό σώμα. Ποια είναι η συνήθις πορεία, σωστά, ή τι εναλλακτικές, σωστά, ναι, ναι. Ναι, εννοείται. Δεν υπάρχει φυσικά μόνο αυτός ο δρόμος. Μπορείς να εργαστείς σε στρατολογική υπηρεσία, το οποίο ήταν και εμένα κάπως η αρχή μου, το ξεκίνημά μου. Επίσης μπορείς να πας σε κάποια θέση νομικού συμβούλου, το οποίο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αναλόγως και με το αντικείμενο που θα καταπιαστείς, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Και με το διεθνές δίκαιο υπάρχουν κάποιες θέσεις. Και τι άλλο τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Με το στρατιωτικό δικαστήριο και το στρατιωτικό δίκαιο. Ναι, και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κάποια σύνδεση που ξέρω ότι δεν μπορώ να πάω απλή, δεν μπορεί να πάει ο καθένας ως δικαστής εκεί. Ναι. Δικαιώς, νομίζω. Όσον αφορά το σώμα των δικαστικών και των δικαστικών γραμματέων, είναι δύο ξεχωριστά σώματα και στα δύο γίνεται διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων. Δηλαδή δεν πάνε άτομα από νομική σας, πάνε άτομα τα οποία θα επιτύχουν τέλος πάντων στον διαγωνισμό που προκυρήσετε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και από την νομική σας όμως. Είναι ανοιχτό, έτσι, αλλά δεν σε περιορίζει κάτι ή όχι. Όχι, σε περιορίζει. Δεν έχεις κάνει άσκηση και πενταετία δικηγορία. Ναι, εκτός... Ναι, όχι, δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Όχι, ναι, από νομική σας δεν μπορείς. Μπορείς όμως σε άλλες περιπτώσεις. Και ναι, ωραία, και από νομική σας. Μετά, όταν τελειώνεις, αν θέλεις να βγεις και να γίνεις κανονικά δικηγόρος, ενώ χωρίς στρατιωτική, ή να εξειδικευτείς στο στρατιωτικό ποινικό ως δικηγόρος, θα πρέπει να παραιτηθείς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... ναι, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη άσκηση καθηκόντων, ενώ δεν μπορείς να είσαι παράλληλα και ταυτόχρονα στο δημόσιο τομέα ή να δουλεύεις σαν, να εργάζεις τέλος πάντων σαν στρατιωτικός, ως απόφυτος της νομικής σας και να ασκείς και τη δικηγορία έξω. Αυτό είναι ασυμβίβαστο, απαγορεύεται. Οπότε η μόνη ίσως πιθανότητα θα ήταν ίσως να παραιτηθείς. Αλλά αν παραιτηθείς νωρίτερα, πρέπει να πληρώσεις, γιατί υποχρεωτικά από τη στιγμή της αποφύτησης πρέπει να συμπληρώσεις 8 έτη στο επάγγελμα. Και αυτό είναι σημαντικό. Είσαι διοικητικό προσωπικό, είναι σωστή αυτή η ερμηνεία. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Θα έλεγα πως ναι. Κάτι θέλετε να κάνετε ασκήσεις και... πώς θα το πω, εννοώ στρατιωτικές ασκήσεις. Κάνετε σχολεία διάφορα που κάνουν ή όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Το νομικό σαν σώμα δεν έχει τέτοιου είδους ασκήσεις. Έχει κάποια υποχρεωτικά σχολεία, τα οποία είναι αναλόγως με τον βαθμό που είσαι. Στην αρχή δηλαδή περνάς σε ένα σχολείο σαν ανθρωπολογός, μετά σαν ανθρωπολογός περνάς σε ένα σχολείο νομικών συμβούλων, όχι σε περίπτωση, για να εξειδικευτείς περισσότερο πάνω σε νομικά θέματα που χρειάζεται ο στρατός.
και να αξιοποιήσεις μετά και τις γνώσεις σου άμα πας σε κάποια τέτοια θέση. Και υπάρχουν πλέον πολλές τέτοιες θέσεις. Παλιότερα εσύ δεν θα περάσεις, σαν προγραμματιστής τι περνάς τώρα, μετά κάποιο σχολείο που έρχεται και θα περάσεις. Σαν προγραμματιστής, η σχολή προγραμματιστών, αυτή που είχα πει και στην αρχή, διοργανώνει γενικά και άλλα σχολεία. Κάνει δηλαδή και σχολεία πάνω στα δίκτυα, πάνω στο security, στο cyber security, στην κυβερνοάμυνα. Μπορείς να ασχοληθείς περαιτέρω, μας ενδιαφέρει αυτό το αντικείμενο, αλλά δεν είναι και απαραίτητο να το κάνεις. Δηλαδή, σε αυτά επιλέγεις αν θες να πας. Δεν είναι τα υποχρεωτικά που πρέπει να περάσεις για τη σταδιοδρομία σου. Γιατί τα σχολεία διακρίνονται στα υποχρεωτικά και σε αυτά που μπορείς να επιλέξεις αν θες. Οπότε, αυτά μπορείς να τα επιλέξεις, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Πάντως, εγώ τα σχολεία που έβαζα. Μια ακόμα ερώτηση θέλω. Υπάρχει σάσπρινο. Τι να υπάρχει. Σάσπρινο υπάρχει. Ποιες σχολές είναι με εσάς? Όχι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι σίγουρα νομική, θα ξεκινήσω από εμάς. Ιατρική, κτηνιατρικό, φαρμακευτικό, ψυχολογικό, οικονομικό. Νομίζω αυτά. Δηλαδή, σε αυτό το σχολείο προγραμματιστών, οι υπόλοιποι που ήταν μαζί σου, τι σχολές ήταν, ας το πούμε, οικονομικό? Από οικονομικό, ναι, είχαμε δύο άτομα τότε. Και μετά ήταν και από ευελπίδων οι υπόλοιποι. Αχα, ναι. Αλλά είναι αναλόγως... Δεν ξέρω, εσύ να το καταλάβεις, κάναμε ένα διακλαδικό... Ναι, κάναμε μόλις. Ένα παρτελόσκο αυτή τη στιγμή. Θα πιάσει μια ώρα. Να σου πω, μπορούμε να κρατήσουμε τη διακλαδικότητα της επιλογής αυτής. Δηλαδή, αν μπεις στη ΣΑΣ νομική και εν τέλει και έχεις κάποια φυσικά προσόντα και κάποια... κάποιες δυνατότητες, γιατί εγώ μπορεί να μπορούσα, μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα. Σου δίνει δηλαδή ο στρατός αυτή την ευκαιρία, παρότι σου περιορίζει σε άλλα πράγματα, ό,τι καταλαβαίνω, για να θα το σύστηνες αν γυρνούσες πίσω, Νικόλ. Ωραία ερώτηση. Ξέρεις τι, εδώ που έχω φτάσει τώρα, νομίζω πως δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί... Κοιτώντας πίσω, μου αρέσει αυτό το ταξίδι, αυτό το journey και όλο αυτό με το transition που έγινε και πήγα στον προγραμματισμό και στην πληροφορική. Δεν ξέρω αν θα τα είχα κάνει όλα αυτά αν είχα σπουδάσει πληνομική. Οπότε τώρα, εδώ που έχω φτάσει και νιώθω καλά, νομίζω πως δεν θα άλλαζα κάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί, άμα με ξαναρωτήσει ένα μήνα, να σου πω άλλα πράγματα ή σε ένα χρόνο. Μακάρι όχι. Αλλά... ναι, τώρα όχι. Λοιπόν, Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και για όλα όσα μοιράστηκες. Ήταν χαρά μας και τιμή μας και ήταν πράγματα που δεν τα μαθαίνεις εύκολα. Και ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ για το διακλαδικό που μας χάρισες, Νικολέτα. Εγώ δεν το ξέρω να τα έρχοτανε, αλλά ας εμάς μας, ξέρω εγώ, γιατί όχι. Να το ανοίξουμε σιγά-σιγά, Ρεζίλη. Είναι μια καλή αφορμή να το ανοίξουμε σιγά-σιγά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και οι δύο εξαιρετικοί οικοδεσπότες, έχω να πω. Έγινε ένας πολύ ωραίος διάλογος και θεωρώ ότι ναι, είναι σημαντικό που το εγχείρημα που κάνετε και ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία σε νέους ανθρώπους τώρα να βλέπουν και τι άλλες ευκαιρίες έχουν, τι άλλα μονοπάτια υπάρχουν που ίσως δεν τα είχαν σκεφτεί. Μακάρι να είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο, θα πω, όταν ξεκινούσαμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Και ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Εγώ θα πω σε αυτό τώρα, θα προβώ σε μια αποκάλυψη. Λοιπόν, σκεφτόμουν και εγώ να μπω στο παρεάκι με τη ΣΑΣ. Αλλά δεν ήξερα. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Φοβήθηκα πάρα πολύ το ότι δεν θα ζήσω ως φοιτητής. Αυτό ένας φόβος με κράτησε πίσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα κατάφερα τα θύματα. Εντάξει, δεν θα έκανα προετοιμασία, γιατί έβαλα πολλά κιλά η αλήθεια εντός της χρονιάς. Αλλά αν είχα στο μυαλό μου θα κάνω και αθλήματα, μπορεί να τα έκανα όλη τη χρονιά για να διατηρηθώ σε μια φόρμα. Γιατί τα αθλήματα, τουλάχιστον για έναν άντρα, γιατί αυτά που είπατε τα αποδέχομαι, έτσι, ίσως να πρέπει να αλλάξει και αυτό σιγά-σιγά. Για έναν άντρα, νομίζω ότι ήταν βατά αυτά που άξω ότι πρέπει να κάνει σαν άντρες, σαν υποψήφοι. Αλλά του αντρικού φίλου, έτσι. Αλλά να είχα αυτό το... Και μακάρι να είχα την ευκαιρία λίγο να ήξερα τι να περιμένω, έτσι ώστε
ή τουλάχιστον να καταλάβω, γιατί μετά, σαν στρατιώτης, όταν κατατάχθηκα, ήμουνα σε κάποια. Είχα την εμπειρία να δουλέψω με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νομικό σώμα μέσα στην ιεραρχία στην οποία υπηρετούσα, ας το πούμε. Και δεν ήταν και πολύ, δεν ήταν και κάτι το οποίο με φόβησε σαν δουλειά. Αλλά δεν ήξερα αυτό το φοιτητικό αν θα το ζούσα ή όχι. Το αφήνουμε αυτό. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, θεωρώ. Αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια που έχω φτάσει, ας πούμε, έχω κάνει μια πορεία μέχρι στιγμής, έλεγα τι θα ήταν άραγε, πώς θα ήταν άραγε αν ήμουν στη στρατιωτική νομική. Δεν το μετανιώνω, αλλά και πάλι θα ήταν μια. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα restart και να δούμε και εκείνο πώς θα πήγαινε. Πάντως, αυτό που παρατηρώ και έτσι ήθελα να πω ως τελευταία σημείωση είναι ότι έχουμε εδώ μαζευτεί τρεις άνθρωποι με τρεις διαφορετικές πορείες. Η Νικόλ που έδωσε για σας, ήξερε, έδωσε και πέρασε και προχώρησε την καριέρα αυτή. Ο Αδάμ που, επειδή δεν γνώριζε για σας περισσότερα πράγματα, δεν έδωσε, προχώρησε απευθείας και επέλεξε άλλη πορεία. Και εγώ που ήξερα για σας, έδωσα και δεν πέρασα. Καλύψαμε όλα τα ενδεχόμενα. Ναι, είναι τρομερό. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι, Νικόλ. Συγγνώμη, πες μας. Όχι, θέλω να πω και όπως βλέπετε, πήγαν όλα καλά και για τους τρεις. Οπότε, όποια πορεία και αν επιλέξεις, στο τέλος όλα καλά θα πάνε. Ας είναι αυτό ένα αισιόδοξο μήνυμα. Τέλεια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ας κλείσουμε με αυτό. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Τα πολύ ενδιαφέροντα. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο Ρεζίλη για τα επόμενα. Για το επόμενο. Έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.